Είμαστε σήμερα εδώ ως εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου και Εργατικών και Συνταξιουχικών Οργανώσεων και Σωματείων για να πούμε, να σημειώσουμε την ανάγκη να χτίσουμε ένα τείχος απέναντι στα σχέδια και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει το νέο ΕΣΥ. Όπως πολύ αναλυτικά αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΕΙΝΚΙΛ, αυτό θα σημαίνει καταρχήν ένα νοσοκομείο που θα λειτουργεί με όρους επιχείρησης, που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η υγεία που θα δίνεται και θα παρέχεται με όρους εμπορεύματος. Άρα λοιπόν μόνο σε όσους έχουν να δώσουν και να αγοράσουν ένα πανάκριβο εμπόρευμα όπως θα καταντήσει δηλαδή η υγεία. Το θεωρούμε λοιπόν ας πούμε αυτό απαράδεκτο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα σχέδια που θα φέρουν την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων και του λαού σε ακόμη χειρότερο σημείο, την κατάσταση των εργαζομένων υγειονομικών μέσα στα νοσοκομεία επίσης σε πολύ χειρότερη θέση, όλα αυτά τα οποία βιώνετε κι εσείς εδώ σήμερα με την εντατικοποίηση, με την υποστελέχωση, με την υποχρηματοδότηση, όλα αυτά θα ενταθούν. Θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαία, δεν είναι ότι συνάδελφοι και συναδέλφισες δεν υπάρχουν χρήματα για να εξασφαλιστεί η υγεία του λαού, αλλά γίνονται συγκεκριμένες επιλογές στη λογική ότι η υγεία θεωρείται κόστος.